Καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να δούμε όλα τα νεότερα από τα πυρηνά μέτωπα. Και συνδεόμαστε με τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου. Βρίσκεται στο πανόραμα Άνω Λιωσίων και είναι ανεξέλεκτη η φωτιά, Βαλεντίνα. Πραγματικά ανεξέλεγκτη φωτιά, Δέσποινα. Έναν πύρινο εφιάλτη βιώνουν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής, οι οποίοι με κάθε μέσο επιχειρούν και προσπαθούν και αυτοί να συμβάλλουν όσο το δυνατό περισσότερο, έτσι ώστε να καταφέρουν να σώσουν ό,τι σώζεται. Να σου πω πως αυτή τη στιγμή υπήρξε μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση. Η φωτιά ξεκίνησε λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη Μονή Κλειστών, βόρεια δηλαδή της Χασιάς, ωστόσο κατευθύνεται προς τα νότιο-ανατολικά και νότιο-δυτικά. Θα μας βοηθήσει λίγο Δημήτρης ο Χλωρός για να καταλάβετε λίγο αυτό που σας λέω. Έχει δημιουργηθεί κυριολεκτικά ένα πύρινο πέταλο γύρω από την περιοχή που μέσα σε μόλις λίγα λεπτά καταπίνει τεράστιες εκτάσεις. Έχει περικυκλωθεί όλη η περιοχή από φλόγες. Βλέπουμε πως η ατμόσφαιρα γίνεται ολοένα και πιο αποπνικτική. Ακόμη και εμείς που βρισκόμαστε λίγα μέτρα μακριά από τη φωτιά, νιώθουμε το τεράστιο θερμικό φορτίο που βρίσκεται που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή. Οι πυκνοί καπνοί κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Υπάρχουν παντού στάχτες, ενώ ακόμη και ο ήλιος έχει καλυφθεί από ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο με αποτέλεσμα να έχει γίνει πορτοκαλί. Θέλω να με βοηθήσει λίγο ο Δημήτρης ο Χλωρός να δείξουμε πως υπάρχει και ισχυρή κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχουν ακόμη κάτοικοι οι οποίοι εκενώνουν την περιοχή. Σταδιακά προσπαθούν στις περιοχές στις οποίες δεν έχει κατέβει, δεν έχει φτάσει ακόμα η φωτιά, να βοηθήσουν όποιον μπορούν, να βοηθήσουν τους συνανθρώπους. Τους γείτονές τους, με ό,τι μπορούν, με ό,τι μέσο έχουν, με κουβά, με νερό, με κάποια λάστιχα, με ό,τι μπορούν, κάνουν οτιδήποτε. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία και πυροσβεστική, ενώ πετούν συνεχώς και συνέχεια πετούν Έριξον τα εναέρια μέσα προκειμένου να βοηθήσουν να μπει έστω ένα φρένο στη φωτιά, η οποία φαίνεται όμως ότι καίει ανεξέλεγκτη. Μάλιστα, να σου πω πως στην περιοχή επιχειρούν αυτή τη στιγμή 66 άνδρες της πυροσβεστικής με 28 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Βλέπετε εδώ ο κόσμος προσπαθεί να φύγει, προσπαθεί από τη μία να βοηθήσει. Να πούμε πως είναι πολύ σημαντικό όσοι βρίσκονται ακόμη στον οικισμό, αν υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται, πως θα πρέπει να εκενώσουν προς τα Άνω Λιώσια. Αυτή είναι και η οδηγία άλλωστε του 112, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Είδαμε μάλιστα και την αστυνομία πόρτα-πόρτα να πηγαίνει στα σπίτια και να προσπαθεί να απομακρύνει τους πολίτες. Τους βλέπουμε κυριολεκτικά με τα ζώα στα χέρια. Ακόμη και τα άλογα τους προσπάθησαν να μεταφέρουν έτσι ώστε να μην καεί καμία ψυχή. Χελώνες μεταφέρουν εδώ οι κάτοικοι, έτσι ώστε να καταφέρουν να σωθούν όσο το δυνατό περισσότερες ζωές. Προέχει, Βαλεντίνα, η προστασία της ανθρώπινης ζωής φυσικά. Βλέπουμε τους πυκνούς καπνούς που έχουν σκεπάσει τα πάντα εκεί όπου βρίσκεσαι. Βλέπουμε όμως να επιχειρούν και ένα αέρια μέσα και κάτι πήγαινες να πεις για τους ανέμους που είναι πολύ σημαντικοί όσον αφορά την εξέλιξη των επιχειρήσεων αλλά δυστυχώς και της πυρκαγιάς. Ναι, έτσι ακριβώς. Επιχειρούν συνεχώς ένα αέρια μέσα. Ενώ να σου πω πως οι άνεμοι είναι αυτοί που δυσχεραίνουν την κατάσταση. Βλέπουμε πως πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και υπάρχουν και οι πολύ έντονες ρηπές. Αυτό που είδαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, που ουσιαστικά χωρίς να υπάρχει μεγάλη φλόγα, μέσα σε λίγα λεπτά υπήρξε μια τεράστια αναζωπήρωση με αποτέλεσμα μια ολόκληρη πλαγιά κυριολεκτικά να τυλιχθεί στις φλόγες. Και σε αυτό συμβάλλει εννοείται τα μέγιστα. Ο άνεμος μέσα σε λίγα λεπτά από την μία πλευρά της πλαγιάς μέχρι και την άλλη την είδαμε να τυλίγεται στις φλόγες. Πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ευτυχώς μέχρι στιγμής επιχειρούν εναέρια μέσα και οι πυροσβέστες. Ωστόσο, αυτό που μου λένε και οι κάτοικοι εδώ είναι πως δεν μένουν πολλές ώρες μέχρι το βράδυ, μέχρι δυστυχώς τα εναέρια μέσα να σταματήσουν να κάνουν ρήψεις και τότε τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα. Αυτό είναι και αυτό που φοβούνται. Άλλωστε, σύμφωνα με την εικόνα που σας μεταδίδουμε, βλέπουμε πως σίγουρα το βράδυ εδώ στην Χασιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καθώς αν οι άνεμοι δεν κοπάσουν, τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα. Είναι πράγματι πολύ δύσκολη η κατάσταση και όσα μας έχεις περιγράψει η Βαλεντίνα Καραγεωργίου, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Παραμένεις στο σημείο, όπως μαθαίνουμε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην πολιτική προστασία ακριβώς για τον έλεγχο όλης αυτής της κατάστασης, των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει σε όλη την Ελλάδα, για να ενημερωθεί. Κυρίες και κύριοι, παραμείνετε στο Sky για ό,τι νεότερο. Θα διακόψουμε εκ νέου το πρόγραμμά μας.